Αγία είναι αδιαπραγμάτευτος κατηγορική προστακτική διασύνολον την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει διαφυγή από την ευθύνη. Δεν στοιχειοθετείται άλοθη. Είναι απαράδεκτο να καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον εις το όνομα γεωπολιτικών σχεδιασμών και οικονομικών συμφερόντων. Η πρωτοβουλία σας, κύριε Περιφερειάρχα, είναι ένα ηχηρόν όχι εις το πρότυπον οικονομικής αναπτύξεως, το οποίο κυριαρχεί εις την παγκοσμιοποίηση, καθώς και εις την αρχή του δικαίου του ισχυροτέρου, η οποία κατευθύνει τας διεθνείς σχέσεις. Διηβάστους Ορθοδόξους Χριστιανούς, η προστασία της κτήσεως, εκτός από ηθική επιταγή, είναι κεντρική διάσταση της πίστεώς μας, του ήθους μας, βασικών στοιχείων της εκκλησιαστικής ζωής. Δεν υπάρχει γνησία χριστιανική ευσέβεια, εάν αυτή δεν εκφράζεται και ως σεβασμός της κτήσης. Πώς είναι δυνατόν να σεβόμεθα τον Θεό και ταυτοχρόνως να καταστρέφουμε τα δημιουργήματά Του. Το ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον είναι οργανική συνέπεια και προέκταση όσων βιώνονται εν τη Εκκλησία, διότι η ζωή της Εκκλησίας είναι η νίκη εναντίον όλων των δυνάμεων από τας οποίας εκφυγάζει και τρέφεται η καταστροφή της κτήσεως. Η Ορθόδοξος παράδοσης εδίδασκε τους ανθρώπους να μην βλέπουν τον κόσμο ως υλικόν για την κάλυψη των αναγκών του ατόμου, αλλά ως δημιουργήμα του προσωπικού Θεού. Εν το πνεύματι τούτο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέδειξε τα πνευματικάς, θρησκευτικάς και ηθικάς ρίζας και διαστάσεις του συγχρόνου οικολογικού προβλήματος και εκάλεσε μετεμφάσεως εις πνευματική μεταστροφή και μετάνοια, εις ριζική αλλαγή νοοτροπίας και της συνακολούθου σχέσεως με την κτήση.